Πάμε να καλησπερίσουμε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σε μια κρίσιμη βραδιά. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ραγδαίων εξελίξεων από την αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά. Θέλω το σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο Τραμπ, αφού πήρε τηλέφωνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πήρε τον Ερντογάν και του ζήτησε να αποκλιμακώσει την ένταση, ξαναπήρε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν ήταν πρόθυμος εξ αρχής να παρέμβει. Είμαι περίπου βέβαιος ότι διάφορα λόμπις, και το εβραϊκό και το ελληνοαμερικανικό, θα έπαιξαν ένα ρόλο. Να πούμε για τους ακροτηλεθεατές μας ότι το τηλεφώνημα αυτό έγινε εν μέσω του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές που θα έχουμε στις 3 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Είναι, αν μη τι άλλο, σχετικά ενθαρρυντικό ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να καλέσει για δεύτερη φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά δηλαδή για να τον μπριφάρει σε σχέση με το τι είχε διεμηθεί μεταξύ αυτού και του Προέδρου Ερντογάν. Είναι σημαντικό και ασυνήθιστο. Είναι σημαντικό και ασυνήθιστο δεδομένης και της σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Ακριβώς. Οπότε μετράει διπλά, θα έλεγα, αν το προσεγγίσουμε, δηλαδή γνωρίζοντας την ιδιαίτερη και ειδική σχέση που έχουν αναπτύξει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να μην θέλουν να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, να είναι δηλαδή σε δεύτερο πλάνο σε σχέση με την παρέμβαση που απαιτείται για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Η Γερμανία εξακολουθεί να είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο. Βέβαια, να πούμε εδώ, κύριε Στραβελάκη, ότι η Γερμανία δεν έχει. Μην πάμε στη Γερμανία ακόμα. Μισό λεπτό. Θέλω να μείνουμε ένα ακόμα σχόλιο σας για την παρέμβαση του Τραμπ, διότι διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η οποία ήταν αποκλιμάκωση και από τους δύο. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί έχουν προηγηθεί θερμά μηνύματα υπέρ της Αθήνας και κατά της Άγκυρας, σε αντίθεση με αυτή τη γραμμή του Λευκού Οίκου, όπως φάνηκε από την ανακοίνωση, από το State Department. Ο Τραμπ δεν είναι στη γραμμή State Department, δηλαδή Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι σαφές. Και είναι και ένας από τους λόγους που ο Ερντογάν αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ότι δηλαδή έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, ο οποίος έχει επιδείξει όλους τους τελευταίους μήνες μια ενεργό ανοχή, για να μην πω και κατανόηση, απέναντι σε πολλές από τις ενέργειες της Τουρκίας. Από την άλλη, όμως, κύριε Στραβελάκη, να πούμε ότι τόσο με την υπόθεση της Χαμάς, η οποία βρίσκεται στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και με τη δεύτερη συστοιχία των S-400, η οποία ανακοινώθηκε ότι παραδόθηκε στην Τουρκία, ανακοινώθηκε από τη Ρωσία. Και βέβαια η στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα όχι μόνο την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά το νατοϊκό οικοδόμημα στην ολότητά του, νομίζω ότι υποχρέωσαν ακόμα και τον Τραμπ να κάνει αυτή την παρέμβαση. Πιθανολογώ, δεν ξέρω τι γλώσσα χρησιμοποίησε, αλλά ότι θα του είπε του Ερντογάν κάτι το οποίο θα του είχε πει και η Μέρκελ πριν από περίπου ένα μήνα: μου δυσκολεύει στη θέση, μου δυσκολεύει στη δουλειά. Δεν μπορώ να συνεχίσω να σε υπερασπίζομαι και να σε υποστηρίζω, ενώ εσύ ανοίγει συνεχώς μέτωπα και φαλκιδεύει και υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό είναι μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση και το κρίσιμο ερώτημα για όλους μας είναι: τι θα κάνει τώρα ο Ερντογάν? Εξέδωσε νέα ναύτεξ, κρατά το roots race στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εσείς τι εκτιμάτε? Και θέλω να μου απαντήσετε ταυτόχρονα και να σχολιάσετε το γεγονός ότι ο Πόντιος Πιλάτος, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, για τον οποίο έχει πει ο Μακρόν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό το ΝΑΤΟ με τη στάση του αυτή την ουδέτερη, και ξέρουμε ότι έχει κάνει με τη Γαλλία, είπε: ετοιμάζω μηχανισμό αποφυγής θερμού επεισοδίου. Θεωρώ ότι για τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μία παράταση της παράστασης από πλευράς Τουρκίας. Η Τουρκία, κύριε Στραβελάκη, θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι έκανε μεγάλο λάθος που συμφώνησε με την Αίγυπτο εν αγνία της Τουρκίας. Είναι σαφές ότι η συμφωνία μας με την Αίγυπτο αποτελεί καρφί στο μάτι των Τούρκων. Και ακόμα και σήμερα ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να παρατείνουν την κύρωση της συμφωνίας. Ήλπιζαν δηλαδή ότι η συμφωνία αυτή δεν θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Βλέποντας λοιπόν ότι η συμφωνία πλέον έχει μπει σε μία ρότα υλοποίησης, η ενόχληση των Τούρκων είναι δεδομένη και νομίζω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο το σκηνί για να δείξουν ακριβώς στην Ελλάδα και για μελλοντική χρήση τι δεν πρέπει να κάνει κατά την Τουρκία. Το δεύτερο στοιχείο. Ναι, πείτε παρακαλώ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρός της βρίσκονται υπό πίεση. Όχι υπό απομόνωση, αλλά υπό πίεση. Και εσωτερική και εξωτερική. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει μια συνθήκη βάσει της οποίας η πίεση θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Και πώς θα το κάνει αυτό? Μέσα από μια συνεχή απόπειρα φθοράς και καταπώνησης δικής μας, μέσα από συνεχείς απειλές και εκβιασμούς, ώστε στο τέλος της μέρας να επιβάλλει την ατζέντα του στην όποια στιγμή γίνει, αλλά πάντως κάποια στιγμή θα γίνει, όχι διαπραγμάτευση, στον διάλογο ο οποίος
Αναμένεται. Πότε ναι. τη βλέπετε αυτή τη στιγμή, το τέλος της μέρας, πότε το βλέπετε, πόσο βλέπετε να κρατάει αυτό και κάποτε θα φτάσουμε σε αποκλιμάκωση και διάλογο? Γιατί δεν είναι δυνατόν να μένουν τρεις εβδομάδες αντιμέτωποι δυο στόλοι στο Αιγαίο, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμπληρώνω σε αυτό που είπατε, ότι αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα διαδεδομένων των τηλεφωνημάτων που θα κάνει η καγκελάριος Μέρκελ και στον πρόεδρο Ερντογάν και αργότερα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν θα απέκλεια, χωρίς να είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να είχαμε μια συνάντηση μεταξύ των τριών πλευρών ή τέλος πάντων στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι το σενάριο που αυτή τη στιγμή, με βάση την κινητικότητα που παρουσιάζει η Τουρκία και την επιθετικότητα, δεν είναι το πιθανότερο. Αν όμως αθροίσουμε την πίεση που δέχτηκε ο Ερντογάν από τον Αμερικανό πρόεδρο, την όποια πίεση. Αλλά πάντως, όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ για να μιλήσει με τον Ερντογάν, αισθάνεται ο Ερντογάν ότι ο κλειός φύγει γύρω από αυτόν. Και ενδεχομένως αν αύριο η Μέρκελ επιδείξει μία αποφασιστικότητα, αυτό ίσως να μας οδηγήσει σε μία αποκλιμάκωση γρηγορότερα από ό,τι αναμένουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Στραβελάκη, το πιθανότερο σενάριο δεν είναι αυτό. Η Τουρκία θέλει να συνεχίσει να κάνει επίδειξη σημαίας και κυρίως να τιμωρεί την Ελλάδα για την κακή κατά την Τουρκία και την πράγματι είναι μία πολύ αρνητική για τα τουρκικά συμφέροντα συμφωνία που καταφέραμε με την Αίγυπτο. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση που μας βοηθά να καταλάβουμε τι συμβαίνει.